Είμαστε σήμερα σε κινητοποίηση στα Προπύλαια μετά από κάλεσμα των ομοσπονδιών, δεκάδων εκπαιδευτικών σωματείων και των ενώσεων των γονιών. Διεκδικούμε τρία πολύ συγκεκριμένα πράγματα επί της αρχής από την κυβέρνηση. Πρώτον, εδώ και τώρα να μειώσει τον αριθμό μαθητών στις τάξεις, ώστε καμία τάξη να μην έχει πάνω από 15 μαθητές, ώστε να ικανοποιηθεί η συνθήκη που όλοι οι ειδικοί εδώ και μήνες τονίζουν, δηλαδή την αποφυγή του συχνοτισμού και της αποστασιοποίησης μέσα στις σχολικές αίθουσες. Δεύτερον, απαιτούμε από την κυβέρνηση εδώ και τώρα, έστω και την τελευταία στιγμή, να αναπτύξει τις σχολικές τάξεις και υποδομές, να βρει και να δημιουργήσει νέες σχολικές αίθουσες, να αξιοποιήσει σχολεία που έχουν κλείσει, δημόσια κτίρια και άλλες υποδομές που μπορούν να δημιουργηθούν νέες τάξεις. Εδώ και τώρα να καταργήσει την απαράδεκτη διάταξη που ψήφισε το καλοκαίρι για αύξηση μαθητών ανά τάξη. Τρίτον, για να ικανοποιηθούν οι δύο παραπάνω προϋποθέσεις, εδώ και τώρα να προσλάβει όλο το αναγκαίο εκπαιδευτικό βοηθητικό προσωπικό, ώστε από την πρώτη μέρα των σχολείων τα παιδιά να έχουν το προσωπικό που χρειάζεται για να λειτουργήσουν τα σχολεία με υγιεινή και ασφάλεια. Πρέπει οπωσδήποτε τα σχολεία να είναι ανοιχτά. Τα παιδιά εκεί κοινωνικοποιούνται, εκπαιδεύονται, η παιδαγωγική μαθησιακή διαδικασία είναι αναντικατάστατη. Αυτή πρέπει να γίνεται με όρους και προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής. Το ένα δεν είναι αντιπαραθετικό με το άλλο και είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης που εδώ και μήνες τα εκπαιδευτικά συνδικάτα θέτουν τις συγκεκριμένες διεκδικήσεις. Εδώ και μήνες με ατομική θυσία και προσπάθεια τηρήσαμε όλα τα μέτρα, κερδίσαμε χρόνο. Όμως η κυβέρνηση αυτό το χρόνο δεν τον αξιοποίησε για να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ανταυτού επέλεξε να ανοίξει τον τουρισμό χωρίς όρους και προϋποθέσεις, να ικανοποιήσει πρωτόκολλα που βολεύουν τις μεγάλες αεροπορικές, τους εφοπλιστές, τις μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και την ίδια στιγμή να μην δίνει ούτε ευρώ για το δημόσιο σχολείο. Επιλέγει από τα 70 δις που έχει εξασφαλίσει ζεστό χρήμα ροής προς το μεγάλο κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις να μην δίνει ούτε ένα ευρώ. Αυτή είναι η εγκληματική πολιτική και αυτή είναι η ευθύνη της. Παρότι εδώ και 3-4 μήνες έχουμε διατυπώσει συγκεκριμένα αιτήματα για το πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία με ασφάλεια για τους μαθητές, η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα. Και έρχεται τώρα στο παραπέντε με γελία επιχειρήματα να προσπαθεί να δικαιολογήσει τη θέση της. Επειδή εντάξει, τυχαίνει να έχουμε και μία επαφή, το επιχείρημα ο μέσος όρος είναι 17 μαθητές ανά τάξη, είναι για γέλια. Όταν υπάρχουν χιλιάδες τμήματα που στηβάζονται 25 και 30 μαθητές σε μία τάξη ή ακόμα λιώμενα κτίρια στα οποία δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε 10 μαθητές κανονικά σε κανονικές συνθήκες και τώρα μιλάμε για τμήματα των 17-18 μαθητών σε αυτές τις τάξεις. Δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το δυναμικό της εκπαίδευσης πέρα από τα κτίρια. Το 73% του κλάδου είναι πάνω από 50 χρονών. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 55 χρονών στη δευτεροβάθμια. Η αδιοριστία των 11 τελευταίων ετών έχει τσακίσει κόκαλα. Η κυβέρνηση δεν έχει πάρει ούτε ένα μέτρο έτσι ώστε να αυξηθούν δραματικά οι πιστώσεις με αναπληρωτές σε αυτή τη φάση τουλάχιστον να μπορέσουν να καλυφθούν τα κενά και βέβαια τους 10.400 διορισμούς τους αναποθέτει για το απότερο μέλλον. Χιλιάδες είναι τα κενά που ήδη υπάρχουν, χιλιάδες είναι τα κενά που προκύπτουν από τις ανάγκες της επιδημίας του κορονοϊού, χιλιάδες είναι τα κενά που θα προκύψουν από τους πολλούς συναδέλφους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Τώρα πρέπει να διορίσει άμεσα προσωπικό με μόνιμη σχέση, τουλάχιστον σε πρώτη φάση να αυξήσει τις πιστώσεις για τους αναπληρωτές, αλλά να προχωρήσει και σε διορισμούς μόνιμου προσωπικού, έτσι ώστε να διαφυλάξει την ασφάλεια των μαθητών. Είναι κοροϊδηλίκη να πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι τάχα εξασφάλισε 70 δις που θα πάνε όλα στις μεγάλες επιχειρήσεις και να μην δίνεται ούτε ένα ευρώ, έτσι ώστε να μπορέσουν να διασφαλιστούν οι όροι για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Εμείς ως γονείς, μέσα από τους συλλόγους γονέων, καλούμε όλους τους γονείς να διεκδικήσουν όλους τους όρους ασφάλειας, υγιεινής και ισότιμης μόρφωσης για τα παιδιά μας. Αυτό σημαίνει ότι είτε 7 είτε 14 του μήνα δεν πρέπει να υπάρχει σχολείο χωρίς καθαρίστρια, δεν πρέπει να υπάρχει σχολείο με εκπαιδευτικό κενό, δεν πρέπει να υπάρχει τάξη με πάνω από 15 μαθητές. Εμείς μέσα από τους συλλόγους γονέων είμαστε το αυτί και το μάτι των γονιών και θα διεκδικήσουμε με αγωνιστικό τρόπο να τηρηθούν όλα τα μέτρα για την ασφάλεια και για τη μόρφωση των παιδιών μας. Ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής ο Σωκράτης χαιρετίζει τη σημερινή κινητοποίηση. Παρά τα καλυμμένα με μάσκες πρόσωπα, είμαστε και σήμερα εδώ για να υψώσουμε τη φωνή μας και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, ώστε όλοι οι μαθητές μας να έχουν απρόσκοπη πρόσβαση στη διαζώση της εκπαίδευσης. Παρά τις διάφορες επικοινωνιακές κορώνες της κυβέρνησης, τα σχολεία θα ανοίξουν
υγιεινή και την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Στο αυτονόητο αίτημα για την παρουσία του αναγκαίου προσωπικού καθοριότητας καθ' όλη τη διάρκεια του ημερήσιου σχολικού προγράμματος, για να μην ζήσουμε τις στιγμές αφύρου κάλους της προηγούμενης άνοιξης, όπου οι καθαρίστριες είχαν γίνει μπαλάκι ανάμεσα στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια και σε πολλές των περιπτώσεων πήγαιναν στα σχολεία μόνο για 2 ώρες το πρωί και στο τέλος των μαθημάτων, η κυβέρνηση αντί να προχωρήσει σε διορισμούς στην καθαριότητα πετάει για άλλη μια φορά το μπαλάκι στους υποχρηματοδούμενους δήμους, ενισχύοντας μάλιστα το καθεστώς της ελαστικής σχέσης εργασίας. Το αίτημά μας για μείωση του αριθμού μαθητών σε 15 ανατάξει, για να μην ζήσουμε ξανά την έκπτωση της εξαποστάσεως και εκπεριτροπής διδασκαλίας, ένα αίτημα που είναι πλέον επιτακτική ανάγκη στη παρούσα φάση της πανδημίας, με τα κρούσματα να αυξάνονται μέρα με τη μέρα, η κυβέρνηση αύξησε τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με προκλητικό θράσος διαστόματος Υπουργού Παιδείας, τσουβαλιάζοντας τα παιδιά στις ακριτικές περιοχές και στα αστικά κέντρα, τολμά να προσπαθεί να πείσει την κοινή γνώμη ότι ο μέσος όρος αριθμού σε κάθε τμήμα είναι 17 μαθητές, τη στιγμή που ξέρουμε ότι 22, 23 και 25 μαθητές θα πρέπει να λειτουργήσουν σε αίθουσες πολλές φορές ακατάλληλες, λιλιπούτιες, σε κοντέινερ. Είναι προκλητικό η κυβέρνηση να λέει ότι έχει πάρει όλα τα απαιτούμενα μέτρα, τη στιγμή που εξαντλεί τον επικοινωνιακό της λόγο στην ατομική ευθύνη που πρέπει να επιδείξουν εκπαιδευτικοί και μαθητές και στην αυστηρότητα για τη χρήση της μάσκας και τη χορήγηση ενός παγουριού σε κάθε παιδί δωρεάν αμφιδρύματος. Αυτή η κυβέρνηση ακολουθεί τη ρότα όλων των προηγούμενων. Τη ρότα της μίζερης διαχειριστικής πολιτικής στην εκπαίδευση. Την ώρα που ικανοποιεί απλόχερα τις απαιτήσεις των μεγάλων ξενοδόχων και των εφοπλιστών. Είναι μονόδρομος ο κοινός δρόμος αγώνας εκπαιδευτικών και γονιών για την επισκευή και εξέβρεση των σχολείων, για την εξασφάλιση των κατάλληλων χώρων, έτσι ώστε οι μαθητές σε κάθε τμήμα να τηρούν τις απαιτούμενες αποστάσεις. Είναι επιτακτική η ανάγκη για πρόσληψη όλου του απαραίτητου αριθμού εκπαιδευτικών, ώστε να λειτουργήσουν περισσότερα τμήματα με λιγότερους μαθητές. Απαιτούμε την πρόσληψη όλων των συμβασιούχων εκπαιδευτικών σε μία φάση, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε όλες τις δομές και ειδικότητες. Απαιτούμε τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού που δουλεύει τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, ενωμένοι, συσπηρωμένοι στα σωματεία μας. Η κυβέρνηση προσπαθεί με όχημα την ατομική ευθύνη να κρύψει τις ελλείψεις της στην υποχρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή μοιράζει δεξιά και αριστερά κονδύλια σε επιχειρηματικούς ομίλους, ενώ δεν τα δίνει για να ανοίξουν εν ώψη πανδημίας με ασφάλεια τα σχολεία μας. Κάτι και τεράστιος χρόνος και έχει ευθύνες η κυβέρνηση γι' αυτό, ώστε να σχεδιαστεί το άνοιγμα των σχολείων με όρους που θα εξασφαλίζουν την ουσιαστική δημόσια δωρεάν, ενιαία και ασφαλή εκπαίδευση των παιδιών μας. Καλούμε τις ενώσεις και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων να μαζικοποιήσουν τους συλλόγους και να διεκδικήσουν μαζί με την Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής μόνιμο πλήρους ωραρίου και επαρκές προσωπικό καθαριότητας ενιαία και καθολικά για όλα τα σχολεία. Μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών έτσι ώστε να ξεκινήσουν τα σχολεία χωρίς κανένα εκπαιδευτικό κενό. Τα μέσα ατομικής προστασίας, καθαριστικά, αντισηπτικά θερμόμετρα να εξασφαλιστούν σε κάθε σχολική μονάδα με ευθύνη του κράτους.
Απαιτούμε εδώ και τώρα νομοθετική ρύθμιση για τη μείωση μαθητών ανά τμήμα. Ξέρετε κάτι, είναι και το ζήτημα το εκπαιδευτικό. Χάθηκαν πολύτιμες εκπαιδευτικές ώρες. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά πρέπει να κάνουν μάθημα με εκπαιδευτικό ανά 10-15 μαθητές στο τμήμα. Απαιτούμε πρόγραμμα σχολικής στέγης για ασφαλή σχολεία με επάρκεια σε χώρους εκπαίδευσης και αναψυχής των μαθητών. Ο μόνος δρόμος είναι διεκδίκηση μέσα από, από το συλλογικό φορέα, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και τις ενώσεις. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που θα διασφαλίσει ότι η μόρφωση και η υγεία των παιδιών μας θα είναι με αποκλειστική ευθύνη του κράτους και θα δημιουργήσει όλες τις ασφαλείς προϋποθέσεις για το άνοιγμα των σχολείων. Συνεχίζουμε μαζικά και διεκδικητικά.